Να σου πω κάτι, δεν υπάρχουν φιλίες στο Hollywood. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, πολύ δύσκολα επιβιώνει μια πραγματική φιλία. Εκτός βέβαια από το Leonardo DiCaprio και την Kate Winslet. Ξέρεις ότι πρωτοσυναντήθηκαν το 1996. Να το. Ένα λεπτό τώρα να αναβιώσουμε τη στιγμή. Το 96. Του Τιτανικού. Και η πρώτη σκηνή που έκαναν μαζί. Ναι, τόσο χρονών είμαστε, σιώπα. Μην κάνεις τα μαθηματικά. Η πρώτη σκηνή που έκαναν, με το που γνωρίστηκαν, ήταν εκεί που τη ζωγράφιζε ο Ντικάπριο. Οπότε, τι έκανε. Στην πρώτη του συνάντηση, πριν από το γύρισμα, η Κέιτ έκανε κάτι πάρα πολύ γενναίο. Τι. Έβαλε απλά ένα παλτό από πάνω. Ήταν γυμνή. Ναι. Και με το που συναντήθηκαν, Λίο Κέιτ, Κέιτ Λίο, άνοιξε το παλτό της. Έτσι, γι' αυτό. Τόσο ώστε να μην νιώθουν άβολα μετά στο γύρισμα. Δεν αβάγισε η σχέση τους. Δεν μου λες τώρα. 23 χρόνια φιλίας και στηρίξανε πολύ ο ένας τον άλλον. Θα σας τα πω. Τι 23, τι 3 που γνωριζόμαστε εμείς. Εγώ την πρώτη φορά που ήρθα στο Mix FM. Γιατί δεν φορούσες κάτι να μου κάνεις ένα. Να στεριώσουμε τη φιλία μας σε γερές βάσεις, Ιωάννα. Θα το κάνω στη χρυσή μας επέτειο. Πότε είναι η χρυσή. Τώρα. Στα 50 η Άννα μου, ίσως και να μην. Δεν ξέρω, δηλαδή. Καλύτερα να. Δεν ξέρω. Τι θα μου συμβεί, θα είμαι σε περίεργη ηλικία. Μπορεί άμα δω κάτι. Πολλά ωραία, παιδιά. Κατάφερε να το κατέστρεψε το θέμα μου πάλι. Είχα πάρα πολύ ωραία πράγματα να σα πω. Και το θέμα να βάγισε σαν τον Τιτανικό. Mix FM's Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μωρατίδη.